πρόεδρο του Σωματείου Αδούλωτη Κερένια, τον κύριο Γιάννη Σκεκερσάβα. Χαίρετε, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι σήμερα... που είμαστε μαζί, που είμαστε στον αέρα. Καλά. Σήμερα είστε στην Αθήνα γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στην Αθήνα για την Κύπρο και το Κυπριακό. Θα μιλήσετε εσείς, η κυρία Φανούλα Αργυρού, αλλά και άλλοι ομιλητές. Ξέρετε, θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας γιατί εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, το θέμα Κύπρος, δυστυχώς, κύριε Κερσάβα, το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Κοίταξε, να μην αδικούμε την Ελλάδα. Εδώ και εδώ στην Κύπρο παραμένει, όχι μόνο στην άκρη, αλλά οι προσπάθειες οι εντατικές είναι πώς θα το διαγράψουμε από την καθημερινότητα, πώς θα το νοθεύσουμε, πώς θα απλήξουμε το ηθικό του κόσμου για να διευκολυνθούν οι καταστάσεις, να πούμε τελειώνουμε, να ησυχάσουμε ας το πούμε. Εδώ το κακό όπως πρόθεση μας είναι να πούμε αρκετές αλήθειες οι οποίες δεν ακούονται από τα επίσημα χείλη στην εκδήλωση αυτή, να λεχθούν αλήθειες οι οποίες πραγματικά συμβαίνουν, οι οποίες είναι τις οποίες βιώνει ο κόσμος μας και είναι γεγονότα που συμβαίνουν και τα οποία εξουθενώνουν τον κόσμο. Δηλαδή εδώ έχουν επιτύχει επικοινωνιακά να δημιουργούν συνθήκες γύρω από το Κυπριακό οι οποίες εξουθενώνουν και εξουθετερώνουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Διότι εμείς είχαμε εντοπίσει και προειδοποιούμε εδώ και χρόνια. Το 2004 οι ξένες πρεσβείες περίμεναν ότι θα τέλειωναν όλα. Αλλά όταν διότι τους ηγέτες τους είχαν, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, κυπριακά στη βούρκα, τους είχαν σίγουρους, φάνηκε ότι δεν αρκεί να είναι ηγέτες σίγουροι. Ο λαός αντέδρασε, ερήμην, χωρίς να λάβει υπόψη τις ηγεσίες. Και ξεκίνησε η εκστρατεία αμέσως μετά το δημοψήφισμα στο πώς να αλωθεί και ο λαός. Διότι εκεί είναι που εσκόνταψαν. Και το ξέρουμε από πρώτο χέρι. Ζήσαμε στιγμές σε πρεσβείες που είχαν ξυλωθεί από την αποτυχία του να εγκριθεί το απαράδεκτο σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004. Οπότε αυτή η κατάσταση που έχετε πει και εκφράζοντας τον ελληνικό χώρο υπάρχει, ναι, είναι καλλιεργήσιμη, την προωθούν με μαεστρία, βοηθούμενοι από εξωτερικούς παράγοντες, διότι ο κόσμος πρέπει να μαρανθεί, το φρόνημα πρέπει να πέσει για να διευκολυνθούν παράλληλα με το χρόνο που αφήνεται να περνά και να δημιουργούνται στο έδαφος όχι νέα κατοχικά δεδομένα, να δημιουργούνται τετελεσμένα πλέον, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ο μεγάλος εκβιασμός στο τέλος να μας πούμε εδώ που φτάσαμε με αυτά που ισχύουν σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς είναι αυτό που έχουμε να πολεμήσουμε. Αντί να πολεμούμε τον εχθρό που πάτησε τη γη μας, πολεμούμε αυτήν τη δολιότητα την οποία έχουν αναλάβει εργολαβικά όχι οι στρατοί της Τουρκίας που βρίσκονται στην Κύπρο, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι δικοί μας. Ανθρώπους που δυστυχώς, όπως θα λεχτεί και αύριο, εμείς βάζουμε στις καρέκλες εξουσίες. Εμείς οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός. Και εδώ και στην Ελλάδα. Και τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εδώ ήρθαν και οι συγκυρίες των διεθνών εξελίξεων. Συγκυρίες που εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορεί να θεωρούμε τυχές ή ξέρω εγώ... Αλλά αυτές είναι βάσεις σχεδίων που εμφανίζονται. Όλες αυτές οι αναταράξεις και οι πόλεμοι. Και να μην μας λένε ότι, ξέρω εγώ, βρέθηκε ένας τρελός μια ημέρα και κάνει κάτι. Ξεκινά έναν πόλεμο, όπως θέλουν να δείξουν με τους Ρώσους. Πρέπει να μας ομολογήσουν να δούμε πίσω ότι το όλο το σκηνικό, το οποίο έχει στόχον την ανθρωπότητα και όχι έναν λαό μόνο. Γι' αυτό είμαστε όλοι μέσα στο ίδιο καλάθι.
Επειδή η Κύπρος βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, αρχές Φεβρουαρίου είναι οι εκλογές, το κλίμα που επικρατεί ή που θέλουν να επικρατήσει είναι αυτό που είπατε, ότι να τελειώνουμε με το Κυπριακό. Το ένα είναι τούτο. Ο προεκλογικός του χαρακτήρας όμως είναι κάπως διαφορετικός. Εδώ έχουμε τους υποψηφίους και είναι αρκετοί, οι οποίοι έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ταγμένη η Κύπρος να μείνει και να παραμείνει όμηρος της ίδιας πορείας που ακολουθείται εδώ και 48 χρόνια. Οι Βρετανοί πίσω από το αυτό μεριμνούν ούτως ώστε να μην βγει κάποιος πρόεδρος και όπου να ξεφύγει από τα σχεδιασμούς που ήδη έχουν κάνει μαζί με την Τουρκία από τη δεκαετία του 50 σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Και όλοι αυτοί ομολογούν τώρα ότι ναι, είναι θειασότες της λύσης της Δονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, δηλαδή όπως θα εξηγήσουμε και στην ομιλία, στην εκδήλωση, ότι είναι έτοιμοι ουσιαστικά να νομιμοποιήσουν αυτό το κακό που μας έγινε. Οι Τούρκοι έχουν πάρει ένα κομμάτι εδάφους, να τους το παραχωρήσουμε, να λειτουργήσουν εκεί ξεχωριστό τουρκικό αμυγές, τουρκικό κράτος, να δημιουργήσουμε και μια ψευδεπίγραφη ομπρέλα ομοσπονδίας τάχα στο κεφάλι, η οποία με βάση τις συγκλήσεις που όλοι καφιόνται ότι έχουν πετύχει στις δικοινοτικές συνομιλίες, θα είναι μια άβουλη διακυβέρνηση, την οποία να χρησιμοποιούν στα σαλόνια της Ευρώπης για να λένε «Να, εδώ είναι και η Κύπρος, η μία Κύπρος». Η μία Κύπρος, ενώ στην ουσία θα είναι διχοτομημένη και η μία να έχει στο χέρι της και τα μαχαίρια τα άλλα για να μαχαιρώνει την υπόλοιπη και να προετοιμάζει την τελική αρπαγή της Κύπρου μέσα από τις δομές της δικοινοτικής ομοσπονδίας και της φθοράς που θα προκαλεί. Τόσο στο κράτος, αλλά και με στόχο τον ελληνισμό. Θα δούμε σήμερα. Ο Τούρκος είπε κάποτε ότι από εδώ και μπρος στην υπόλοιπη Κύπρο θα την πάρουμε χωρίς να πέσει πυροβολισμός. Και αυτό ξεκίνησε με όλους αυτούς τους οποίους μας στέλνουν μέσα από την πράσινη γραμμή, παρακαλώ. Μέσα από την πράσινη γραμμή. Μας φορτώνουν, μας αλλοιώνουν τον δημογραφικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά έχουμε μια συνέχεια του επικισμού της Κύπρου, αλλά και τώρα στις ελεύθερες περιοχές. Μέσα από την πράσινη γραμμή. Γιατί να περνούμε μέσα από την πράσινη γραμμή? Εμείς όταν διαδηλώναμε για να μπούμε στην πράσινη γραμμή, να κινηθούμε προς τα εδάφη μας, οι ΟΗΕΔΕΣ μας μπλόκαραν και απαγορεύεται να μπείτε και έστεινα έφερναν δυνάμεις να μας σταματήσουν. Αφήνω τώρα που ανοίξαν τα οδοφράγματα και πρέπει από τα οδοφράγματα που θα πιστοποιηθεί η ταυτότητα και το διαβατήριο σαν να μπαίνει σε ξένη χώρα, το επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν και η όρια εντολή τους είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανένα στην νεκρή ζώνη χωρίς τη δική τους άδεια. Άρα η συνενοχή του ΟΗΕ υπάρχει και εδώ και συνεχίζεται ο Ατήλας με την προέκταση του επικισμού για στις ελεύθερες περιοχές και εμείς μιλούμε για μετανάστες, για οικονομικούς μετανάστες, για το α, το β, να τους δώσουμε ένα άσυλο και ξέρω, όλοι αυτοί για μας δεν πρέπει να υπάρχουν, δεν πρέπει να ασχολούμαστε, αυτοί είναι παράνομοι οι οποίοι πρέπει να φύγουν, να πάνε πίσω εκεί που ήρθαν και να πρώτα δεν πρέπει να έρχονται. Ιδιαίτερα μέσα από την νεκρή ζώνη. Άρα, οι ηγέτες μας που διεκδικούν την Προεδρία της Δημοκρατίας ομολογούν ότι η λύση θα είναι αυτή, να την νομιμοποιήσουμε αυτή που υπάρχει στο έδαφος σήμερα, αλλά λένε αυτή η λύση θα είναι λειτουργική, θα είναι βιώσιμη, θα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο, θα κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλου του λαού και όλος ο λαός θα δικαιωθεί. Αυτά είναι καθαρές ψευτιές, καθαρή παραπληροφόρηση, καθαρό έγκλημα σε βάρος του λαού μας. Η χειραγώγηση του πληθυσμού, των ψηφοφόρων που πάει να γίνει μέσα από αυτή την αποφασιστικότητα με την οποία παρουσιάζονται να τοποθετούνται στον Κυπριακό, ενώ διαφημίζουν ξεπούλημα της Κύπρου, το κορνιζάρουν με τα ορολογίες που χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά. Αυτό είναι ένα
πολύ βαρύ κλίμα εδώ στην Κύπρο για τον κόσμο που κατανοεί το που πάμε. Το που πάμε, γιατί έρχεται. Γι' αυτό οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι τώρα είναι η ώρα που ο κόσμος θα πρέπει να ξεφύγει από τα τετριμένα του παρελθόντος, να ξεφύγει από τα συναισθήματα με το κόμμα του, το παραδοσιακό του κόμμα, την ιδεολογία του, αυτό, να δούμε την πατρίδα, να δούμε και να δώσουμε τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν. Ο λαός δεν είναι έτοιμος να παραδοθεί, να δοθεί, να παραδώσει τη Μισή Κύπρο στους Τούρκους. Γι' αυτό δεν φέρνουν σχέδιο, διότι αυτοί είναι προχωρημένοι. Δεν το φέρνουν, διότι ξέρουν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμα σήμερα χειρότερες για αυτούς καταστάσεις από ό,τι ήταν το 2004. Και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Γι' αυτό δεν φέρνουν σχέδιο για να το βάλουν για έγκριση. Η αδούλωτη Κερίνια υπηρετεί αυτό που από πιτσιρικάδες θυμόμασταν το «δεν ξεχνώ». Δεν ξεχνώ. Σας αντιμετωπίζουν ως ακραίους, ναι. Προσπαθούν να σας αποδομήσουν ως γραφικούς. Δηλαδή το «δεν ξεχνώ» πια είναι ένα σύνθημα μιας άλλης εποχής. Εάν σου πω ότι όταν εμείς, τώρα τελευταία αδρανοποιηθήκαμε και εμείς κάπως, αλλά όταν περπατώντας όλοι είχαμε στις τσέπες μας τα «δεν ξεχνώ» και το κολλούσες πάνω σε κολόνα, αν είτε της τροχέας, είτε του φωτισμού, είτε τα πέλες ή ξέρω εγώ, αμέσως σε μία ώρα έρχονταν και από πάνω έμπαινε κάτω οι φασίστες. Άλλο αυτοκόλλητο, κάτω ο φασισμός. Σαν με το να το «δεν ξεχνώ» αποτελεί πράξη φασιστική, ας το πούμε. Εδώ έχουν δηλητηριαστεί ψυχές σε επικίνδυνο βαθμό και η πέμπτη φάλαγγα που ενθαρρύνθηκε και κυκλοφορεί ανάμεσα μας συνιστά μεγάλων κίνδυνων για τον τόπο, διότι είναι πλατφόρμες οι οποίες δεν ξέρεις ούτε από πού ξεφύτρωσαν, ούτε ποιος τους ελέγχει. Εμείς ως σωματεία έχουμε υποχρεώσεις με τον νόμο να δίδουμε στοιχεία για τις καταστάσεις μας, για το πώς θα χρηματοδοτούμαστε, τι και ξέρω τι άλλο. Αυτοί δεν ξέρουμε, ρωτούμε, ζητούμε να μάθουμε. Γιατί ονομάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Κύπρο, αφού έτσι θεσμό δεν τον έχουμε. Εμείς γιατί πάμε στο εξωτερικό και τους ζητούμε τους εξουσίας μας εδώ να μας δώσει ταυτότητα μη κυβερνητικής οργάνωσης, εφόσον είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση γνήσια, να την παρουσιάζουμε στο εξωτερικό. Και δεν μας τη δίνουν, διότι δεν γίνεται. Εσείς είστε σωματεία. Και όταν το πεις στο εξωτερικό ότι είσαι σωματείο, ούτε να σε βοηθήσουν οικονομικά εκεί που δικαιούσε δεν έρχονται να το κάνουν. Θα σου πω, η κατάσταση, η προσπάθεια τους είναι να συγγίσουν φωνές όπως τη δική μας, η οποία δεν ελέγχεται κομματικά. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες μικρές. Το κακό μας είναι σε παλαιότερες εποχές, όταν παραδείγματος χάρη ιδρύαμε πριν το 2004 την ΣΕΙΑΕΚ, που ήταν η Συντονιστική Επιτροπή Κύπρου Ελλάδος, που ήταν επί εποχής του Μακαριτών, του Μακαρίτη, του Δούντα, του Μακαρίτη, του Στοφρόπουλου, που ήταν μέρος αυτών των κινήσεων. Και εμείς από την Κύπρο συμμετείχα σε αυτήν τη ΣΕΙΑΕΚ 35 τόσες οργανώσεις, τις οποίες εκπροσωπούσαν εξουσιοδοτημένα από όλους αυτούς η αδούλωτη Κερίνια, που αποτελούσαν το ιδρυτικό, το συνιδρυτικό μέλος της ΣΕΙΑΕΚ τότε. Σήμερα υπάρχουν, αλλά είναι αποτραβηγμένες. Ο καθένας φοβάται να μην υφίσταται τον πόλεμο που υφιστάμε. Η φήμωση μέσα ενημέρωσης δεν μας καλούν. Και έχουν σοφιστεί την δικαιολογία ότι σε ό,τι αφορά πολιτικές εξελίξεις, κρίση και αξιολόγηση πραγμάτων γίνεται μόνο από τους κομματικούς εκπροσώπους και όχι από σωματεία. Ενώ μέχρι το 2004 η ελευθερία του τύπου ήταν τεράστια και ψηλής σημασίας και ήταν και ο λόγος που τορπιλίστη το παράδεκτο σχέδιο ΑΝΑΝ. Και εκεί το είχαν συνειδητοποιήσει το λάθος οι ξένοι και έδωσαν οδηγίες να κοπούν αυτές οι φωνές.
και να περιοριστούν στους κομματικούς εκπροσώπους. Πρόσφυγες φωνάζουν μόνο τον καιρό του, τον Ιούλιο, κάθε Ιούλιο, για να κάποιες να πούν, να κάνουμε αναφορές για τα κατεχόμενα, να κλαψουρίσουμε για τα αυτά που χάσαμε, για να δημιουργούν αρχεία και να λένε ότι έκαναν και αντικατοχικό αγώνα. Αυτός δεν είναι αντικατοχικός αγώνας. Είναι χρήσιμο να φυλάγονται τέτοια στοιχεία, αλλά ο αγώνας ο σωστός είναι να μου επιτρέψεις, κύριε, εφόσον μπορώ, να σου σχολιάσω εξελίξεις, να τοποθετηθώ, να κάνω παρεμβάσεις, να δώσω θέσεις, να δώσω απόψεις, οι οποίες να έχει και μια εξουσία, η οποία θα στείλει ευήκο νους και να ακούει και να προβληματίζεται και να διαμορφώνει και πολιτική. Όχι να τους υποδεικνύεις ότι του γενικού μας εισαγγελέα εδώ ότι το Κυπριακό έχει νομικές πτυχές οι οποίες κραυγάζουν και φωνάζουν και λένε ότι πρέπει να διαμορφωθεί και πολιτική διάσταση του θέματος διεκδίκησης των δικαίων μας, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές πτυχές. Αυτοί λένε ότι είναι θέμα πολιτικών, θα το λύσουν οι πολιτικοί όπως νομίζουν καλύτερα. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει να μιλούμε ότι έχει νομική πτυχή των Κυπριακών και η νομική του πτυχή θα μας υπαγορεύσει για την πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθούν την πολιτική που τους υποδεικνύουν τα ξένα συμφέροντα που εξυπηρετούνται με τη στάση αυτή. Άρα περνούμε δύσκολη περίοδο και προεκλογικά. Το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν έχουμε προσχωρήσει στο στρατόπεδο του «Δεν ξεχνώ». Δεν ξεχνούμε ούτε την εισβολή, ούτε τους αγνοούμενους και δεν ξεχνάμε κυρίως ότι αν πέσει Κύπρος θα πέσει ο Ελληνισμός. Θα αρχίσουν άλλα δεινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και εγώ εδώ είμαστε να τα λέμε. Και είμαστε πάντα στη διάθεση σας όταν υπάρχουν εξελίξεις να δίδουμε τα δικά μας σχόλια στις συγκεκριμένες εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.